να δώσω μερικές γρήγορες απαντήσεις για τα θέματα που ετέθησαν και μετά στη διεξοδοτική ζήτηση μπορούμε να πάμε σε λεπτομέρειες. Πάω στο τελευταίο. Εμείς βάλαμε πρόστιμο, μεγάλο πρόστιμο και σε μια τράπεζα και σε μια ασφαλιστική εταιρεία, γιατί θέλουμε ως κυβέρνηση να στείλουμε ένα διπλό μήνυμα. Το ένα, ότι θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα μια επιχειρηματικά φιλική χώρα και να κάνουμε τη ζωή των επιχειρήσεων εύκολη. Και τη δεύτερη, ότι αυτό θα γίνει μέσα σε ένα καθεστώς νομιμότητας και τήρησης των νόμων για όλους. Γιατί ο καπιταλισμός, στον οποίο εξαιρετικά πιστεύω, για να λειτουργεί, πρέπει οι κανόνες να ισχύουν προς όλους, όσο μεγάλοι ή μικροί και αν είναι. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να τηρείται ο μεταξύ τους ανταγωνισμός και οι σχέσεις να είναι υγιείς. Αλλιώς, αν κάποιος είναι μεγάλος, θεωρεί ότι σε αυτόν ο νομοθέτης θα κάνει τα θεραπεία μάτια, ή αν είναι μικρός, σε αυτόν ο νομοθέτης θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του, δεν βγάζουμε άκρη. Άρα θέλω να είναι σαφές ότι όπως το κάναμε και θα το κάνουμε, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και αποδεικνύεται ότι είναι αληθής. Στο τελευταίο κομμάτι του νόμου που ψηφίσαμε, συμφωνώ μαζί σας, δεν έχω καμία αντίρρηση, άλλωστε και εγώ έχω ψηφίσει τον νόμο αυτόν, και να δούμε λίγο μια συνεργασία που μπορούμε να το κάνουμε στην πράξη, να γίνουμε λίγο πρακτικοί. Τώρα, πάω πιο στα ειδικότερα ερωτήματα που τέθηκαν. Πράγματι, κανένα μας δεν ισχύει ποτέ ότι το γεμί είναι το πρόβλημα. Ίσα-ίσα που το γεμί έχει προχωρήσει αρκετά. Εμείς το απλοποιούμε όσο μπορούμε περισσότερο, διότι και αυτό μπορούμε να κάνουμε, καλό είναι να γίνει. Γιατί το πνεύμα είναι να γίνει τη ζωή ευκολότερη όλων μας. Και αυτό είναι και το νόημα του νόμου που τώρα έχετε δει και εσείς, και ένας νόμος που έγινε συνάρτηση με μελέτη για τον κανένα μόνοι μας, που τον εφίδραμε. Ίσα-ίσα που εμείς θέλαμε να έχουμε ένα διάλογο, τον εγκαινιάσαμε από την πρώτη μέρα. Και μέσα και στη Βουλή, αν κάτι δεν είναι σωστό, εγώ δεν διεκδικώ καμία αυθεντία. Αν δούμε ότι κάτι μπορούμε να το αλλάξουμε για να είναι ακόμα καλύτερο, με την τελευταία μέρα ψηφίζει ο νόμος. Εκεί μας το ψηφίσουμε. Άλλωστε θα προσκληθείτε στη Βουλή και εσείς να πείτε ως επιμελητία τη γνώμη σας. Όμως ένα λεπτό. Στο κομμάτι των δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εδώ μας ενδιαφέρει. Όπως ξέρετε, μέσω του ΕΤΕΑΝ υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Κόσμος, το οποίο τρέχει για την δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως εγγύηση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία τα οποία τα πήρα για να τα δω είναι αρκετά καλά. Δηλαδή τα κόκκινα δάνεια του προγράμματος Κόσμος εγκυοδοσίας δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 9%, που είναι πάρα πολύ μικρό για την Ελλάδα που τρέχουμε, ξέρετε, με τεράστιους ρυθμούς. Άρα σε γενικές γραμμές οι επιχειρήσεις που έλαβαν αυτού τύπου τα δάνεια και την εγγύηση έχουν ανταπεξέλθει. Οφείλω να σας πω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Γιάννη Τσακίρη, στο θέμα αυτό, ή να τρέξουμε την είδεση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία ψηφίστηκε μένα από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Και εκεί η βασική σκέψη, το πρώτο έργο που θα κάνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα, αν όλα πάνε καλά, θα έχει ιδρυθεί μέχρι τέλος του χρόνου, θα είναι να μεγαλώσει το πρόγραμμα Κόσμος, να το διπλασιάσει και να το τριπλασιάσει. Ο στόχος αυτού του προγράμματος ποιος είναι? Να πάμε στις τράπεζες, οι τράπεζες δανειοδοτούν επιχειρήσεις που από την κλίμακα από το 0 μέχρι το 10, 0 το λιγότερο, 10 το ανώτερο, φτάνουν στην κλίμακα του 8. Και εν μέρη κάποιες τράπεζες με μεγάλη δυσκολία και στο 7. Με το πρόγραμμα της εγκυοδοσίας θα προσπαθήσουμε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δάνεια η ζώνη 5, 6, 7. Φυσικά αυτοί που είναι κάτω από το 5 δεν θα μπορούν να δανειοδοτούνται ούτως ή άλλως, δεν θεωρούνται μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Αλλά ο στόχος είναι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, γιατί απολύτως συμφωνούμε ότι αν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί να πάρει μπρος η μικρομεσαία επιχείρηση. Οφείλω να σας πω για τις ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις, όχι για τις μικρομεσαίες. Ο νόμος για το microfinancing, δηλαδή για το μικροδανεισμό, το πούμε έτσι, στοχεύει ακριβώς στο να απαλλάξει την πολύ μικρή επιχείρηση από έναν άμεσο δανεισμό της τάξης των 10, 15, 20, 30 χιλιάδων ευρώ που χρειάζεται και που σήμερα ή μια επιχείρηση δεν τη βρίσκει και άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου, ή αν τη βρίσκει με τρόπους που όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι και που είναι καταστροφικοί και για την επιχείρηση και για τον δανειολήπτη. Πιστεύουμε, είμαστε σε διαπραγμάτευση τιμή και με το Υπουργείο Οικονομικών εσωκυβερνητικά αλλά και με την Τράπεζα της Ελλάδος εξωκυβερνητικά. Είμαστε όμως σε πολύ όριμο σημείο. Ο νόμος για το microfinancing θα έχει ψηφιστεί σίγουρα μέχρι τέλος του χρόνου. Θα είναι κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών. Τώρα, να μπείτε εσείς στα επιμελητήρια ως εγγυητές δανείων
Είπαμε, έχετε κάνει πολύ καλά οικονομικά εδώ στο επαγγελματικό επιμελητήριο και έχετε και πλεόνασμα και τραπεζικές καταθέσεις. Τα έχω δει, να ξέρεις. Και πάτε πολύ καλά. Με ζούπα, έχετε κάνει πολύ καλή διαχείριση. Δεν θα το συνιστούσα. Δεν ξέρω. Δικά σου τα λεφτά. Αλλά ξέρεις και 10 και 12 εκατομμύρια για τέτοια δουλειά είναι. Σας περιμένουμε, κύριε Υπουργέ. Σας περιμένουμε. Ελάτε. Δεν πειράζει, ελάτε και από εδώ. Ξέρετε, ο κ. Παθανάσης είναι και ο αρμόδιος υπουργός των επιμελητηρίων. Γι' αυτό έχει την αρμοδιότητα. Και σε λίγο του παραχωρήσω και το βήμα για να μας πει και για τον νόμο. Για τον νόμο, Παθανάση είστε. Έχετε καταλάβει ότι όταν μπαίνει ο Παθανάσης μέσα, τη μιλάω. Δεν είναι δικό μου, δεν υπάρχει τέρμα. Όχι, όχι, σοβαρά το λέω. Το θυμάσαι τώρα στο γραφείο σου. Δεν μπορούσα να ταιριάξω με άνθρωπο περισσότερο από αυτόν. Δεν έχετε καταλάβει περί τίνο πρόκειται. Όποιο, αν ποτέ πει ψάχνω για δουλειά και δεν του λάθη επιχείρηση, έχετε κλιματίσει να κάνετε μήνυση στον εαυτό σου. Δεν μπορεί να το πάρετε. Λοιπόν, η ουσία είναι λοιπόν ότι επανέρχοντα στο πραγματικό, ότι ναι, μα ενδιαφέρει η εγκυοδοσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μα ενδιαφέρει να γίνει στην πράξη. Βέβαια, η άσκηση είναι πιο πολύπλοκη. Δηλαδή, ταυτόχρονα η κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που μπορεί να πείτε τώρα εσεί από τη σκοπιά τη μικρομεσαία επιχείρηση. Τι μου λες τώρα με ένα ψηλά γράμματα, αλλά δεν είναι έτσι. Διότι όσο οι τράπεζες δεν λύνουν το πρόβλημα των NPLs, των μη εξυπηρετούμενων δανείων δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκλειδώσει το τραπεζικό σύστημα. Και όσο δεν ξεκλειδώνει το τραπεζικό σύστημα, στο τέλος δεν μπορείτε εσείς να κάνετε τη δουλειά σας. Δεν είναι θέμα εξυπηρέτηση των τραπεζιτών, είναι θέμα ότι για να ξαναπάρει μπρος η οικονομία, αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη είναι περίπου στο 10% και εμείς είμαστε πάνω από το 50%, στο 60%. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί έτσι δεν δουλεύει το σύστημα. Άρα η κυβέρνηση θέλει να κάνει και το ένα και το άλλο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η διαδικασία της εκαθαρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν θα είναι πάντα μια εύκολη άσκηση για όλους. Έχει και δύσκολες αποφάσεις μέσα. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν μπορεί να μην γίνει. Τώρα, όσο αφορά τον νόμο που έχουμε καταθέσει στη Βουλή πέραν του ΓΕΜΗ, τον υπόλοιπο νόμο εννοώ. Το ξέρετε, σε ένα μεγάλο βαθμό αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την έννοια ότι αφού επιταχύνει τη διαδικασία της αδειοδοτήσεως μιας επιχειρήσεως και την κάνει προθύστερη τη λειτουργία του ελέγχου των πιστοποιητικών, όπου στην ουσία τι κάνεις, ανοίγεις την επιχείρησή σου και μετά λες στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι έχω κάνει την επιχείρηση. Και έχω αυτά τα πιστοποιητικά και πάρτα. Και τα ελέγχει με την συνήθεια ταχύτητα το ελληνικό δημόσιο, όπου το νομίζει να τα έχει ελέγξει. Εσύ συνεχίζει και δουλεύει, κάνει τον τζίρο σου, κόβει αποδείξει, έχει πελάτε, προχωρά, κάνει τη δουλειά σου. Γιατί ο σκοπό είναι να μην σταματάμε την εμπορική και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Τώρα φαντάζομαι θα είδατε όλοι χθε ανακοινώσει από την Παγκόσμια Τράπεζα. Η Ελλάδα είναι τελευταία χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε στον πάτο, είμαστε ο πάτος. Λοιπόν, αυτό είναι ντροπιαστικό. Εγώ ντρέπομαι. Δηλαδή, αν φύγω από το Υπουργείο και δεν έχουμε ανέβει λίγο πάνω από τον πάτο, θα ντρέπομαι να μην βλέπω τα παιδιά μου. Γιατί είναι ντροπή, ας πούμε. Λοιπόν, είμαστε η χώρα που εφήβρε το εμπόριο. Εδώ ο ελληνισμός, ο πάτος στον κόλπο, στον πλανήτη, το ταμουσί είναι γεμάτο από ελληνικούς αμφορείς που τους Έλληνες έμποροι τους έφτιαχναν, τους πουλούσαν και τους ταξίδευαν και τους μεταπουλούσαν στους ηθαγενείς γύρω από την Εσόγειο και την Ευρώπη. Και έχουμε φτάσει να είμαστε ο πάτος. Δηλαδή έλεος. Μα αυτό μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε. Και όποια καλή ιδέα έχετε να νομοθετούμε για να πηγαίνουμε γρηγορότερα, γιατί λέω εσείς. Άλλο είναι να βλέπεις τα πράγματα από τον κυβερνητικό θόκο, όπου αυτά που βλέπεις είναι περισσότερο θεωρητικά και σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, και άλλο είναι να πας να κάνεις επιχείρηση. Άλλο πάει να κάνεις επιχείρηση. Θα έχουμε κάνει εμείς ένα νόμο που θα επιταχύνει διαδικασία. Εσείς πρέπει να έρθετε αμέσως μετά από 1,5 μήνα να μας πείτε: ρε παιδιά, τον κάνω τον νόμο, αλλά 1, 2, 3 κολλάει. Εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι κάπου θα κολλάει. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαι βέβαιος ότι κάπου θα κολλάει. Απλώς θέλω να μάθω πού κολλάει για να έρθουμε σε δεύτερο χρόνο να διορθώσουμε και αυτό που κολλάει. Γιατί έτσι είναι. Έτσι το κράτος αυτό έχει φτιαχτεί με μια συγκλονιστική αδράνεια, την οποία πρέπει να πιέσουμε πάρα πολύ για να την αποτινάξουμε. Θέλω να αξιοποιήσετε την απέραντη όρεξή μας να λύσουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Σε αυτό θα μας βρείτε απολύτως
απολύτως συμμάχου σας σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, στο θέμα που θίξατε, το οποίο δεν θέλω να το προσπεράσω, το οποίο είναι και το πιο, ας πούμε, έτσι λίγο πικάντικο. Πώς θα ξεχωρίσουμε ποιος μπορεί να μπει σε ποιο επιμελητήριο, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα. Εγώ, ας πούμε, είμαι γραμμένος στο ΕΒΕΑ. Αυτό δεν μας ικανοποιεί. Ενώ η επιχείρησή μου μπάει σε ηθιόχη, ως Γεωργιάδης, ως εκδόσεις. Ο λογιστής μου έγραψε στο ΕΒΕΑ. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να με ρώτησε. Φαντάζομαι ότι κάποιον άλλο τον έγραψε εδώ. Και κάποιον τρίτο, έτσι φαντάζομαι έχει γίνει. Έτσι. Ναι. Ακούστε τώρα. Αυτό, Νίκο, για να λυθεί στα σοβαρά, πρέπει να φωνάξουμε όλους τους προέδρους, τους σεβαστούς των επιμελητηρίων στο γραφείο μας, να συζητήσουμε. Α, δεν γίνεται, χαρήκαμε, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θα, ούτε καήκαμε, ούτε τίποτα. Σιγά μην καήκαμε. Μου επιτρέπεις, αν μπορώ να σε ρωτήσω να το. Να κάνουμε μια κουβέντα, να κάνουμε μια κουβέντα με ειλικρίνεια μεταξύ μας. Τι σημαίνει αυτό για τον καθένα και τι είναι αυτό που συζητάμε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να παρουσιάσω τον εαυτό μου ως τον πάπα της Ρώμης που ξέρει τα πάντα και ακούει κάτι και βγαίνει και το κάνει γιατί του φαίνεται λογικό. Ούτε μου αρέσουν οι υπουργοί που νομίζω ότι είναι, έχουν την αποκαθέδρα σαν αλήθεια. Δεν έχω πιο εύκολη λύση πάντως. Να την ακούσω. Δεν θέλω να μας μαζέψετε γιατί αυτό το έχουμε κάνει στα τελευταία 10 χρόνια 17 φορές. Δεν βγάζει συμπέρασμα. Όχι με εμένα, υπουργό. Ναι, σωστά. Να σας πω το θέμα. Εγώ λέω πολύ πιο απλά. Ας ορίσει το Υπουργείο ποιοι κάδοι είναι στο Επιμελητήριο Αθηνών, ποιοι είναι στο Βιοτεχνικό, ποιος, γιατί να μας καλέσει. Γιατί το υπόλοιπο το δοκιμάσαμε, το έχουμε κάνει, έχουμε χάσει τα τέλεια τη χώρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να βρει δύο κατηγορίες. Η μία είναι η ΚΑΔ. Μπορεί να το βάλουμε με βάση το κάθε επιχείρηση τι είναι. Δηλαδή να ξεχωρίσουμε ότι το Επιμελητήριο δικό μας έχει ατομικές, ΕΠΕ και ΑΕ εκεί. Και εμείς έχουμε ΑΕ που δεν θα έπρεπε να έχουμε. Άρα ορίζει τα κριτήρια και τελειώνει η συζήτηση. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, το λέω καλόπιστα κύριε Υπουργέ, δεν έχουν οδηγήσει σε συζήτηση γιατί κάποιο κριτήριο θα βάλει. Εντάξει. Βάλτε το κριτήριο εσείς. Το δεχόμαστε. Να το πω λίγο διαφορετικά. Επειδή προσωπικά να πω ότι επί της αρχής αντιλαμβάνομαι ότι αυτό φέρνει μια αναστάτωση και έναν μεταξύ ανταγωνισμό που δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Γιατί το καταλαβαίνω τώρα, επιχειρηματίες μας μέσα στην αίθουσα, άμα κυνηγάει ο καθένας τον πελάτη του άλλου, άκρη δεν βρίσκουμε. Το χρησιμοποιώ τη λέξη πελάτη για να συνεννοούμε επειδή είμαστε επιχειρηματίες. Δεν εννοώ πελάτη, εννοώ μέλλον. Εντάξει. Εγώ επειδή δεν έχω κανένα ιδεολογικό ζήτημα με το κέρδος, αντιθέτως πιστεύω ότι όλοι οι επιχειρηματίες είμαστε κερδοσκόποι. Εγώ ζημιοσκόπη επιχειρηματία δεν έχω δει στη ζωή μου. Φαντάζομαι μόνο κάποιος προκοπημένος να είναι. Υπό την έννοια δεν έχω πρόβλημα με το κέρδος, με τους πελάτες, με τίποτα. Λέω όμως ότι καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί μεταξύ σας έναν όχι μια ευγενή άμυλα, ούτε έναν συναγωνισμό. Δημιουργεί ένα κανονικό ανταγωνισμό. Άρα επί της αρχής θα ήθελα πολύ να δω πώς λύνεται. Δεν θέλω να φανεί ότι το κάνω δικτατορικά και έρχομαι και το αποφασίζω ως Γεωργιάδης σκέτος. Δεν θα λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Στο τέλος που αποφασίσουμε μόνοι μας. Αλλά ας κάνουμε μια ανθρώπινη κουβέντα πρώτα. Ορίζεται είδος επιχειρήσεων που έχει ο καθένας. Θα σας πω, σας δώσω συγγνώμη. Είμαι βέβαιος τώρα ότι αν ήμουν λίγο πιο πάνω στην Ακαδημία, τελικά με τη μία συζήτηση θα έχω κάτι διαφορετικό. Δεν αμφιβάλλει. Ούτε στην Ακαδημία λέει ότι διαφωνεί στην πρόταση, μόνο που δεν υλοποιείται. Αλλά θέλω να σας πω κάτι, γιατί έχει και χιούμορ, έχει και εγώ τη συζήτηση. Ρώτησε γιατί κομέτρησε στο βιοτεχνικό. Μα είναι λέει μια τέχνη, είναι λέει βιοτεχνία ότι κόβει το μαλλί, γιατί χρησιμοποιεί λέει ψαλίδι, γιατί. Πολύ ωραία. Ας πάνε όλες οι κομμότριες στο βιοτεχνικό, αν είναι βιοτεχνία. Το να υπάρχουν κομμότριες, ας πούμε, εδώ, στο βιοτεχνικό, στο ΕΒΕΑ, δεν βοηθάει τον ίδιο τον κλάδο. Όπως δεν βοηθάει, ας πούμε, τα πρωτοστήρια. Είπα από την αρχή ότι επί της αρχής αντιλαμβάνομαι και δέχομαι ότι αυτό που λέτε είναι ένα λογικό επιχείρημα. Δεν πάω μακριά, είπα τη δική μου περίπτωση. Μπορεί να αλλάξει.